Ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με τη Σαβούλα Γιάτσου. Είναι τα νέα του Αντένα στις 12. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η οδύσσια χιλιάδων επιβατών συνεχίζεται στο λιμάνι του Πειραιά με τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις στα δρομολόγια των πλοίων παρά τα έκτακτα μέτρα που πήρε το Λιμεναρχείο και τις αυστηρές προειδοποιήσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Να συνδεθούμε όμως με το πρώτο λιμάνι της χώρας. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ του Αντένα Θέμης Μάλης, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί. Θέμη. Σαβούλα, κυρίες και κύριοι, αυτό που βλέπετε, αυτή η ουρά αυτοκινήτων, η οποία ουρά έχει φτάσει μέχρι την ακτή Ποσειδώνος και ξεκινά από την ακτή Τζελέπη, προκλήθηκε από τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις των πλοίων Ναΐας Εξπρές και Απόλλων Εξπρές, καθυστερήσεις που ξεπέρασαν τις 5 ώρες, και αυτό γιατί άλλα τρία πλοία που καλύπτουν τα δρομολόγια των Κυκλάδων υπέστησαν μηχανικές βλάβες, με αποτέλεσμα τα δύο αυτά πλοία, το Απόλλων Εξπρές και το Ναΐας Εξπρές, να εκτελέσουν και έκτακτα δρομολόγια. Επικράτησε το πανδαιμόνιο, πλήθος επιβατών περίμενε να φτάσουν αυτά τα δύο πλοία. Πρώτα έφτασε το Ναΐας, το οποίο απέπλεψε στις 11, και πριν από λίγο έφτασε και το Απόλλων Εξπρές. Και βέβαια, για άλλη μια φορά, είδαμε σκηνές που κοντεύουν να μας γίνουν συνήθεια, όπως το να μπαίνουν ασυγκράτητοι οι ταξιδιώτες που ξεπερνούν κατά πολύ τους χίλιους μέσα στο πλοίο. Και αυτή τη φορά θα τονίσουμε ότι δεν έγινε καταμέτρηση εισιτηρίων. Όμως υπάρχει και άλλη μια πλευρά, η πλευρά που παρουσιάζει το λιμάνι και η εικόνα του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας, γεμάτο από σκουπίδια. Και βέβαια, πώς να μην είναι γεμάτο από σκουπίδια, όταν στην Προβλήτα στηβάζονταν σαν σαρδέλες από νωρίς το απόγευμα χίλιοι και πλέον επιβάτες. Στο ρεπορτάζ λοιπόν που ακολουθεί θα δούμε τι έγινε μέχρι αυτή την ώρα. Πέρα από το μουσικό διάλειμμα, πόση ώρα περιμένετε εδώ, παιδιά? Δύο ώρες. Για πού? Για Σαντορίνη. Θα μπορούσαν να περάσουν καλύτερα τη νύχτα τους αν οι καθυστερήσεις στα δρομολόγια των πλοίων δεν ξεπερνούσαν ακόμα και τις 5 ώρες. Ο λόγος για τους ταξιδιώτες, οι οποίοι στριμωγμένοι στην Προβλήτα περίμεναν τα πλοία Ναΐας Εξπρές και Απόλλων Εξπρές για να δραπετεύσουν από την Αθήνα. Εμείς περιμένουμε γύρω στις 2 ώρες, 3. Σας είχαν ενημερώσει ότι θα υπήρχε καθυστέρηση? Όχι, βέβαια. Πρώτο κατέπνευσε στο λιμάνι το Ναΐας και η ταλαιπωρία έδωσε τη θέση της στο Γιουρούσι. Τελικά το πλοίο απέπλεψε στις 11 και, όπως βλέπετε, δεν έγινε καμία καταμέτρηση των επιβατών. Το μεσημέρι, ωστόσο, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Γιώργος Κατσιφάρας ξεσπούσε οργισμένος για το θέμα των υπεράριθμων εισιτηρίων. Πρώτο μέτρο, αφαίρεση της άδειας σκοπιμότητος. Θα το κάνετε αυτό το καλοκαίρι? Δεν υπάρχει θα, είναι δεδομένο. Στο Εδόλιο και πάλι, οι αποσύρσεις για ταχύ. Το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί πλαστές αποσύρσεις που είχαν γίνει πριν από χρόνια και καλεί τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων να πληρώσουν πρόστιμα εκατομμυρίων. Οι αποσύρσεις που εκδόθηκαν μέχρι τον Οκτώβριο του 1992 βρίσκονται και πάλι στο μικροσκόπιο της Ειδικής Υπηρεσίας Τελωνιακών Ερευνών του Υπουργείου Οικονομικών. Δεκάδες έμποροι και εκατοντάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, τα οποία αποκτήθηκαν μέσω πλαστής απόσύρσης, καλούνται να πληρώσουν τέλη που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν την αξία του οχήματος. Το μικρότερο ποσό είναι 3 εκατομμύρια. Και το μεγαλύτερο? Το μεγαλύτερο μπορεί να φτάσει μέχρι 30. Οι εγκέφαλοι των αποσύρσεων μαϊμού βρίσκονται στον Κορυδαλό. Είναι ένας Γρίβας, ένας Παντινέας, Σωτηρόπουλος, γνωστοί είναι αυτοί. Δεν μπορεί να διαιωνίζεται συνέχεια αυτό το θέμα των πλαστών αποσύρσεων επάνω στο κεφάλι των εμπόρων και των κατόχων, που δεν φταίνε τίποτα οι περισσότεροι. Οι έμποροι αυτοκινήτων ζητούν πρώτα να αποφανθεί η δικαιοσύνη κατά περίπτωση και μετά οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσουν στην επιβολή κυρώσεων. Εκτός των άλλων, οι έμποροι ζητούν να μάθουν γιατί δεν διώκονται οι ελεκτές των τελωνίων που δεν αντελήφθησαν τις πλαστές αποσύρσεις. Να σημειωθεί ότι επί συνόλου 335.000 αποσύρσεων ελέγχονται ως πλαστές ή 30.000. Τα πειρά ακόμη και συναδέλφων του στο ΠΑΣΟΚ δέχεται ο Υπουργός Προεδρίας Γιάννης Ποτάκης με αφορμή το σχέδιο για την εθελουσία έξοδο 50.000 υπαλλήλων από το δημόσιο και απορρόφησή τους από τον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, κλιμακώνονται οι αντιδράσεις των δημοσίων υπαλλήλων που απειλούν με κινητοποιήσεις.
Αγεφύρωτο παραμένει το χάσμα μεταξύ κυβέρνησης και ΑΔΕΔΗ σχετικώς με την εθελουσία έξοδο 50.000 υπαλλήλων από το δημόσιο. Ο Υπουργός, ωστόσο, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το μέλλον. Θα αυξάνεται η υποαπασχόληση στο δημόσιο τομέα λόγω της εισαγωγής της σύγχρονης τεχνολογίας και της πληροφορικής. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση του Υπουργείου να προετοιμάζεται σωστά για να αντιμετωπίσει όλες τις εξελίξεις. Φαίνεται ότι ο σχεδιασμός θα δημιουργήσει προβλήματα εργασιακών σχέσεων που μπορεί να αγγίζουν και τα όρια του θεσμού της μονιμότητας. Κινδυνεύει μονιμότητα? Δεν κινδυνεύει καμία μονιμότητα κανενός δημοσίου υπαλλήλου. Η ΕΔΕΔΗ προετοιμάζει την κυβέρνηση για δυναμικές κινητοποιήσεις. Αντιδράσεις όμως σημειώνονται και σε επίπεδο κυβερνητικών βουλευτών. Η όλη μεθοδολογία αντιμετώπισης και δημοσιοποίησης του θέματος προδίδει έλλειψη σοβαρότητας και υπευθυνότητας. Όμως τα προβλήματα στον κυβερνητικό χώρο συνεχίζονται. Αφορμή και τα γεγονότα στο Δήμο Πειραιά. Ο βουλευτής κ. Παπασπύρου, που επισκέφθηκε σήμερα τον Υπουργό Εσωτερικών, ανέφερε ότι εάν το πόρισμα είναι παραπεμπτικό, πρέπει να παυθεί ο Δήμαρχος Πειραιός. Τον κόδωνα του κινδύνου για την ανυπαρξία υποδομή στη χρηματοδότηση του έργου του φυσικού αερίου, κρουαλιοκοινοτικός επίτροπος Χρήστος Παβουτζής. Με επιστολή του προς τον Υπουργό Βιομηχανίας Κώστα Σιμίτη, επισημαίνει ότι η απουσία θεσμικού πλαισίου τα τελευταία δύο χρόνια έχει αρνητικές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση του έργου, καθώς δεν μπορούν να δοθούν τα προβλεπόμενα κοινοτικά δάνεια. Όπως τόνισαν πάντως από το περιβάλλον του Υπουργού Βιομηχανίας, ο κ. Παβουτζής κακώς αναμειγνύεται στο θέμα, καθώς οι κοινοτικές χρηματοδοτήσεις δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Και απέδιδαν την εμπλοκή του κ. Παπουτσή σε εσωκομματικές διενέξεις, αφού ο Υπουργός Βιομηχανίας Κώστας Σιμίτης είχε εξασφαλίσει από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα προθεσμίες το Σεπτέμβριο και ούτε η Τράπεζα Επενδύσεων ούτε κανένας άλλος κοινοτικός οργανισμός έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου. Άπρακτες έφυγαν για άλλη μια φορά οι μπουλντόζες της Νομαρχίας από το Κοροπή. Η στεναρή αντίσταση του ιδιοκτήτη αυθερέτου έκαμψε τους υπεύθυνους του υπεροχοδέ και της πολεοδομίας. Όλα άρχισαν στις 8 το πρωί, όταν οι μπουλντόζες έφτασαν στο σπίτι του Νικόλαου Σπίνου για να το καταδαφίσουν. Ο Σπίνος, βλέποντας τις μπουλντόζες, ανέβηκε στην ταράτσα του σπιτιού, αφού πρώτα έκοψε τη μικρή ανεμόσκαλα. Δεν είναι τουρκικό το σπίτι, είναι ελληνικό. Το έχω φτιάξει με υδρότα. Και επειδή η ώρα δεν περνούσε, ο απελπισμένος ιδιοκτήτης ασχολήθηκε με τη φωτογραφία. Λίγο αργότερα όμως άρχισε να απειλεί ότι θα βάλει φωτιά σε μια δεξαμενή βενζίνης που είχε στην ταράτσα. Ήτανε μπετόνι αλλά ήτανε άδειο. Και μετά από ώρες απραξίας οι μπουλντόζες άρχισαν τον γκρέμισμα. Λογάριαζαν όμως χωρίς τα γυναικόπαιδα. Ο οδηγός σταμάτησε την κατεδάφιση και είπε στους υπεύθυνους πολεοδομίας ότι η μπουλντόζα δεν χωρούσε να περάσει από την πόρτα πλάτους 8 μέτρων που μόλις είχε ρίξει. Και επειδή οι ώρες περνούσαν και η κατεδάφιση του σπιτιού δεν γινόταν, κατέφθασαν ενισχύσεις. Ο νομάρχης Ανατολικής Αττικής Δημήτρης Φράγκος και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Αλέκος Βούλγαρης επισκέφθηκαν για μισή ώρα τον Σπίνο στο υποκατεδάφιση Αυθαίρετο. Και ενώ σε εκείνη την ώρα όλοι γνώριζαν ότι η εντολή προς τις μπουλντόζες ήταν ρίξτε το αυθαίρετο, οι εκπρόσωποι του κράτους τους διέψευσαν. Πρώτη προτεραιότητα είναι να καθαρίσει όλο το ρέμα στην περιοχή. Συνέχεια περνάμε στις καταφύσεις των κτισμάτων. Έτσι, η επιχείρηση κατεδάφιση που απασχόλησε 3 δημιουργίες στο ΜΑΤ, δεκάδες αστυνομικούς, 3 μπουλντόζες, 2 γερανούς της τροχέας και της πυροσβεστικής, εκατοντάδες οργισμένους γείτονες και περίεργους, 8 τηλεοπτικά συνεργεία και πλήθος δημοσιογράφων κατέληξε σε ένα γεφυράκι που είχε μισογκρεμιστεί πριν μία εβδομάδα. Στο πλευρό του Τόλι Βοσκόπουλου στη δικαστική διαμάχη με τη σύζυγό του Τζούλια στέκονται πολλοί καλλιτέχνες αλλά και το πολυπληθές κοινό του. Ήταν ένας μεγάλος έρωτας και ένας γάμος πριν 4,5 χρόνια που συγκέντρωσε δεκάδες επώνυμους Αθηναίους. Σήμερα ο Τόλις Βοσκόπουλος προσπαθεί να ξεχάσει. Έχει συνέλθει. Ο άνθρωπος που ζει δίπλα του αυτές τις μέρες είναι ο επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων Αργύρης Παπαργυρόπουλος. Ο Τόλις είναι εδώ στην Αθήνα, φιλοξενείται σε κάποιο σπίτι. Και είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος με όλη αυτή την ιστορία. Ο Τόλις Βοσκόπουλος πάντως λάτρευε όλα αυτά τα χρόνια τη γυναίκα του Τζούλια, τη θαύμαζε και της είχε απόλυτη εμπιστοσύνη. Τζούλια, επειδή η γυναίκα μου είναι οικονομολόγος και ξέρει πολύ περισσότερα πράγματα. Από ό,τι φαίνεται η Τζούλια Παπαδημητρίου ήξερε πράγματι πολύ περισσότερα πράγματα για τα νυχτοκάματα του συζύγου της. Η ίδια έκλεινε όλες τις δουλειές του Βοσκόπουλου. Τώρα που χωρίζουν, ο λαϊκός τραγουδιστής ζητάει 4 δισεκατομμύρια δραχμές από τη γυναίκα του. Λεφτά δικά του, απεμφανίσεις του σε κέντρα, που όμως δεν πήγαν ποτέ στους δικούς του τραπεζικούς λογαριασμούς. Στην αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης με την οποία ζητάει τα 4 δισεκατομμύρια δραχμές, ο Τόλις Βοσκόπουλος ισχυρίζεται ότι τα αδέρφια της γυναίκας του και η πεθερά του τον χτυπούσαν βάναυσα, με αποτέλεσμα να έχει σπασμένα κόκαλα στο σώμα και σημάδια από φοβερές δαγκονιές της πεθεράς του.
κάνει λόγο ακόμα και για απειλές κατά της ζωής του. Απειλήθηκε πλέον σαφέστατα ο Βοσκόπουλος ότι η γυναίκα του θα τον σκοτώσει εκ προμελέτης. Θα πάρω πιστόλι, επιλέξει και τον σκοτώσει εκ προμελέτης. Όταν πριν δύο μήνες ο Τόλης Βοσκόπουλος εξεδιώχθη από το σπίτι του, ήταν άφραγκος και άρρωστος. Βρήκε καταφύγιο στο σπίτι της αδερφής του στη Σαλαμίνα. Και τον πήρα κι εγώ από εκεί και τον έφερα εδώ στο εξοχικό μας. Δύο μήνες εδώ ησύχασε, ηρέμησε, γαλήνεψε, δυνάμωσε και πριν τρεις μέρες έφυγε και πάει να τακτοποιήσει τις δουλειές του. Χθες ο Τόλης Βοσκόπουλος πήρε με δικαστική εντολή τα ρούχα από το σπίτι που ζούσε με την γυναίκα του. Ισχυρίζεται όμως ότι του κρατούν ακόμη και τα κοσμήματά του. Οι άνθρωποι που ξέρουν καλά τον Τόλη Βοσκόπουλο λένε για τον ίδιο και για τον θυελώδη χωρισμό του. Η πρώτη γυναίκα του, Στέλλα Στρατηγού. Ο Τόλης ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος, ένα θαυμάσιο παιδί. Ήταν κύριος, ήταν άντρας από παιδί. Είναι μεγάλη ψυχή, αγαπάει πολύ τα παιδιά και είναι αγνός. Η οχτάχρονη κόρη του Χαρά είναι ο μεγάλος καημός του Τόλη Βοσκόπουλου. Γι' αυτή κάνει ό,τι κάνει, λένε οι φίλοι του. Και σύμφωνα με τον δικηγόρο του, η Τζούλια δεν τον αφήνει να δει το παιδί. Και η ίδια, η Τζούλη Παπαδημητρίου, για την ώρα κρατάει το στόμα της κλειστό. Πάνω απ' όλα, νοιάζομαι για το παιδί μας. Τα υπόλοιπα στο δικαστήριο, λέει. Και από ό,τι φαίνεται, ο θυελώδης χωρισμός της με τον Τόλη Βοσκόπουλο θα έχει μακρά δικαστική συνέχεια. Ο Αγγέλαδος επισκέφθηκε απόψε την Κύπρο χωρίς ευτυχώς να προκαλέσει θύματα ή ζημιά. Η ασθενή σεισμική δόνηση που έγινε περίπου στις 10.30 το βράδυ στην επαρχία της Λεμεσού έγινε αισθητή στο μεγαλύτερο τμήμα του νησιού και τρόμαξε τους κατοίκους καθώς είναι νοπές οι μνήμες από το μεγάλο σεισμό που έγινε στην Πάφο. Σεισμική δόνηση έγινε απόψε στις 10.27 πρώτα λεπτά. Βασικά έγινε αισθητή στην πόλη και επαρχία της Λεμεσού. Δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί. Από τις πρώτες ενδείξεις δεν παρατηρήθηκαν ούτε οποιασδήποτε υλικές ζημιές. Ο κόσμος πάντως πανικοβλήθηκε και βγήκε στους δρόμους φοβούμενος μετασεισμική δραστηριότητα. Να πούμε ότι ο Εγκέλαδος είχε χτυπήσει την Κύπρο και συγκεκριμένα την πόλη της Πάφου τον περασμένο Φεβράρι, γι' αυτό και ο κόσμος ήταν περισσότερο πανικοβλημένος. Ο σεισμός έγινε λιγότερα αισθητός και στην πρωτεύουσα, τη Λευκωσία και την πόλη της Λάρνακας. Από τη Λευκωσία για τον Αντένα, Νεόφυτος Παπαλαζάρου. Σε μια κλωστή κρέμεται η γενίκευση του πολέμου σε Βοσνία και Κροατία. Ιδιαίτερα καθοριστικές για την έκβαση της κρίσης θα είναι οι σημερινές συνομιλίες στη Γενέβη μεταξύ εκπροσώπων των Σέρβων Αυτονομιστών της Κράινα και της Κροατικής Κυβέρνησης. Και οι δύο πλευρές πάντως βρίσκονται σε πολεμική ετοιμότητα. Στρατεύματα συγκεντρώνουν Σέρβοι και Κροάτες στην δυτική Βοσνία και στα όρια της Κράινα, της περιοχής της Κροατίας όπου κατοικούν Σέρβοι, γεγονός που κάνει τους αξιωματούχους των Ηνωμένων Εθνών να ανησυχούν ότι οδεύουμε προς μετοπική σύγκρουση Σέρβων και Κροατών. Οι Κροάτες με πρόσχημα την παροχή βοήθεια στους μουσουλμάνους υπερασπιστές του Μπίχατς στέλνουν άνδρες του τακτικού στρατού για να σπάσουν τον σερβικό κλειό γύρω από τον μουσουλμανικό αυτόν θύλακο, πατώντας παράλληλα πόδι στη δυτική Βοσνία. Την ίδια ώρα, 100.000 Κροάτες στρατιώτες βρίσκονται σε πολεμική ετοιμότητα στα σύνορα με την σερβική Κράινα, όπου 50.000 Σέρβοι δηλώνουν αποφασισμένοι να υπερασπιστούν τις αιστείες τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Μπούτρος Γκάλι, εξέφρασε φόβους ότι οι εξελίξεις στην πρώην Ιουγκοσλαβία οδηγούν σε λιβανοποίηση, ενώ ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β' μίλησε για ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Την ώρα που στην Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός Πρόεδρος Μπιλ Κλίντον δήλωνε απογοητευμένος από την απόφαση της Βουλής για μονομερή άρση του εμπάργου πωλήσεων όπλων στους μουσουλμάνους της Βοσνίας. Ο Walter Berry ανήκει από σήμερα στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Στο ποδόσφαιρο, ο Μίλικο Πάντιτς που έπαιζε στον Πανιόνιο θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στην Αθλέτικο Μαδρίτης. Με 3-1 επικράτησε τη Παρτιζάν Βελιγραδίου απόψε η ΑΕΚ στο πρώτο φιλικό παιχνίδι που έδωσε επί ελληνικού εδάφους στη Νέα Φιλαδέλφια. Παιδιά, τα μπαλόνια στον ουρανό. Χειροκροτήστε τη μεγάλη ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν έκανε και το καλύτερο ξεκίνημα, αν και προηγήθηκε στο σκόρ επί της Παρτιζάν με την κεφαλιά του Βασίλη Μπρομπόκη στο 7ο λεπτό. Οι Σέρβοι στα πρώτα 30 λεπτά ήταν πιο επικίνδυνοι και απείλησαν αρκετές φορές το τέρμα του Καραγιάννη. Είχαν δοκάρει με τον Τσίριτς στο 10ο λεπτό και ισοφάρισαν 8 λεπτά αργότερα, μετά από ωραίο συνδυασμό και δυνατό σουτ του Τέσοβιτς. Οι γηπεδούχοι άρχισαν σιγά σιγά να ανεβάζουν απόδοσή τους μετά το ημίωρο και αφού κατάφεραν να πάρουν και πάλι το προβάδισμα μετά από πέναλτι που κέρδισε και σπάγια και μετέτρεψε σε γκόλο Τσάρτας, άρχισαν να ελέγχουν το παιχνίδι σε όλο το γήπεδο. Με κορυφαία φυσιονομία τον Τιμούρ και Τσπάγια, μόνιμη απειλή τον Μπατίστα και τέλειους συνεργάτες τους Κασάπη Μπορμπόκη, έχανε η ΑΕΚ τη μια ευκαιρία μετά την άλλη. Για ένα ακόμη τέρμα το οποίο όμως πέτυχε στο 56 με κεφαλιά του Παυλόπουλου, ύστερα από κόρνερ που εκτέλεσε ο Κετσπάγια. Στα επόμενα λεπτά οι δύο ομάδες έπαιξαν ελεύθερα και ανάγκασαν τους 15.000 θεατές στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας να τους χειροκροτήσουν.
Jackpot απόψε στο Λότο, καθώς δεν βρέθηκε τυχερό εξάρι. Τα πεντάρια κερδίζουν από 612.085 δραχμές και τα τεσσάρια από 7.995 δραχμές. Οι τυχεροί αριθμοί του Λότο είναι 35, 48, 25, 42, 43 και 21. Στο πρώτο ο τυχερός αριθμός είναι 0, 8, 35, 5, 46 και σημειώθηκε jackpot. Τοπικές νεφώσεις και πρόσκαιρες καταιγίδες το απόγευμα προβλέπει και για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τις λεπτομέρειες για τον καιρό μας δίνει η Ευγενία Πασχαλίδη. Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά του Ford Mondeo. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Άστα το καιρό μας, σποραδικές βροχές και καταιγίδες θα έχει σήμερα η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα, ενώ αρχικά θα επικρατεί ηλιοφάνεια το απόγευμα, συννεφιάζεται υπηρετικά και ίσως εκδηλωθούν και εδώ λίγες καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 32 με 34 βαθμούς. Σχεδόν έθιος θα είναι ο καιρός μέχρι το μεσημέρι στην Αττική, αλλά μετά θα συννεφιάσει τοπικά και δεν αποκλείεται τις απογευματινές ώρες να σημειωθεί τοπική βροχή ή καταιγίδα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη τώρα θα υπάρχουν λίγα σύννεφα από το απόγευμα θα πυκνώσουν και είναι πιθανό να εκδηλωθεί βροχή ή καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στη συμπρωτεύουσα θα κοιμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς. Στην περιοχή της Κοζάνης και των Γρεβενών θα υπάρχει λίγη συννεφιά, από το απόγευμα θα αυξηθεί και είναι πολύ πιθανό να σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς. Σχεδόν έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στο Αίγιο και τη Φωκίδα, αλλά και εδώ το απόγευμα συννεφιάσει και ίσως βρέξει, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ασθενείς και η θερμοκρασία θα πλησιάσει το μεσημέρι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τώρα και το σημερινό δελτίο ηλιοθεραπείας. Στο διάστημα μεταξύ 10 και 12 ο χρόνος για ασφαλή ηλιοθεραπεία θα είναι 27 λεπτά για τη Βόρεια Ελλάδα, 26 για την Κεντρική και 25 για την Νότια. Στις ώρες τώρα 12 με 3 παρατηρείται και το μέγιστο της ηλιακής ακτινοβολίας. Ο χρόνος ηλιοθεραπείας είναι μικρότερος και φτάνει στα 17 λεπτά για τη Βόρεια Ελλάδα και στα 16 για τα Κεντρικά και τα Νότια. Το απόγευμα τώρα και συγκεκριμένα από τις 3 έως 5, ο χρόνος που μπορούμε να παραμείνουμε στον ήλιο, χωρίς βέβαια να υποστούμε τις βλαβερές συνέπειες της ακτινοβολίας, είναι κάπως μεγαλύτερος και φτάνει στα 27 λεπτά για τη Βόρεια Ελλάδα, στα 26 για την Κεντρική και στα 25 για τις νότιες περιοχές. Πάντως στις ώρες προβλέπεται συννεφιά, δηλαδή το μεσημέρι και το απόγευμα, ο χρόνος παραμονής στον ήλιο μπορεί κάλλιστα να αυξηθεί και να φτάσει στα 45 με 50 λεπτά. Κυρίες και κύριοι, έτσι διαμορφώνονται οι εξελίξεις στην Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτή την ώρα. Σας αφήνουμε τώρα να απολαύσετε την πολύ καλή ξένη ταινία «Η Κόκκινη». Ευχαριστούμε που είναι κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.